Γιώργος Κρυμπολά, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγόρι μου γλυκό. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Θέλουμε και το δικό σου σχόλιο. Καλημέρα, Ζόρζ. Τα όσα είπε η Βίγκη Καγιά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έκανα κάποιες επικοινωνίες μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και με βάση αυτές τις δηλώσεις που έχουμε δει και της Βίκης Καγιά αλλά και της Ζενεβιέβ Μαζαρή. Και λίγο τα βρίσκω τροποποιημένη, βρίσκω λίγο διαφορετική τη διάθεση μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες 10 μέρες σε επίπεδο δηλώσεων. Δηλαδή, η εικόνα πια που έχω είναι ότι σε περίπτωση που πάμε προς GNTM, που έτσι φαίνεται να γίνεται η απόφαση θα ληφθεί τον Ιανουάριο, το κανάλι σίγουρα προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις δύο γυναίκες που έχει ήδη αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του, τη Ζενεβιέβ και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Φαίνεται να έχει αποκτήσει μία μικρή απόσταση από τη Βίκη Καγιά με βάση και τις δηλώσεις που έχει κάνει τελευταία. Δεν έχει γίνει αυτό το διάστημα το τελευταίο κάποια επικοινωνία με τη Βίκη Καγιά και το Σταρ για το θέμα του GNTM. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει και δεν μου απέκλεισαν οι άνθρωποι που μίλησα το ενδεχόμενο ότι αν δεχτούν όλες αυτές οι κυρίες μία ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας για το GNTM, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πούν ναι, παρά το ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να δυσχωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση. Παιδιά, είναι μια και σε προσωπικό επίπεδο. Για όλους τους ανθρώπους που συζητάμε για το GNTM, είναι ένας σταθμός στην επαγγελματική του ζωή πολύ πετυχημένος. Αν δεν έχεις κάνει 10 βήματα από που να έχεις ξεφύγει από εκείνο το πετυχημένο και να έχουν περάσει τα χρόνια και να πεις ότι έχω άλλη ταυτότητα πια, γιατί να μην το σκεφτείς πολύ σοβαρά να το ξανακάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου, το καταλαβαίνω και το βρίσκω και πολύ σωστό και όριμο να σκέφτονται να το ξανακάνουν. Εγώ έμαθα επίσης να σας πω, επειδή επικοινώνησα λίγο με περιβάλλον της Βίκης Καγιά, ότι δεν θα είχε πρόβλημα να συνεργαστεί με την Ηλιάνα Παγιοργίου, αλλά σίγουρα. Ναι, αλλά σίγουρα αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με την Ζενεβιέβ. Δηλαδή εκεί ναι, το αποκλείει εντελώς. Μιλάμε για μεγάλη ρήξη πια στις σχέσεις τους. Δηλαδή εκεί μεγαλύτερη από ότι με την Ηλιάνα την ναι, καμία σχέση. Μου είπαν ότι με την Ηλιάνα θα μπορούσε να συνεργαστεί επαγγελματικά, θα είχε πρόβλημα. Με τη Βίκη νιώθει πολύ πληγωμένη. Με την Ζενεβιέβ νιώθει πολύ πληγωμένη και με δηλώσεις που έγιναν. Και ότι η ρήξη αυτή νομίζω ότι δεν πρόκειται να κλείσει. Είναι πολύ δύσκολο πια. Καλά, το Καγιά η Ηλιάνα είναι παιδιά μια τέλεια μαγιά για να ξεκινήσει να φτιάξει. Ναι, είναι λίγο βύση παντού. Απλά το Σταρ στηρίζει τη Ζενεβιέβ σε αυτή τη φάση, οπότε είναι δύσκολο. Στηρίζει τη Ζενεβιέβ και ο ρόλος που είναι ο πιο πιθανός ότι θα πάρει η Ζενεβιέβ στο επόμενο GNTM, στην περίπτωση που συμμετέχει, δεν είναι σε θέση κριτή όπως την είδαμε σε τελευταίους κύκλους, αλλά εκεί όπως τη γνωρίσαμε στην αρχή. Εκεί δηλαδή, ξεχώρισε, ναι. Πίσω που ξεχώρισε. Όμως ότι όταν τα μηδενικά σας συμβόλαια είναι πολλά και όταν οι επιλογές επαγγελματικές είναι ελάχιστες. Οι φιλίες που έχουν γίνει παιδοσίες ξαναγίνονται φιλίες. Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργα όμως ότι δεν είναι τροφέα που το βλέπουμε. Σχέσεις, και καλύτερα για εκείνη να μην κάνει κάτι. Το είπε στον Τρίφωνος και να μην έχει τοξικότητα μέσα της παρά να είναι και είπε, σε σχέση. Θα κάνω κάτι καινούριο. Είπε θα κάνω κάτι καινούριο, δεν επιστρέφω σε παλιά project. Είχε προτείνει το The Agency, σωστά. Το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αγοραστεί από κάποιο κανάλι. Τα λέω σωστά, Γιώργο μου. Έχει δηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Δεν έχει αγοραστεί και το Star το έμαθε από τα ρεπορτάζ και αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι αν πρέπει να επιλέξει το Star, για παράδειγμα, στην περίπτωση που συνεργαστεί με τη Βίκη Χαρά, νομίζω ότι προτιμά το GNTM γιατί είναι ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ επιτυχημένο και θεωρούν ότι έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, στο οποίο μέσα υπάρχει όλος αυτός ο κύκλος της σχέσης των δύο γυναικών. Πώς οι δηλώσεις, από τις δηλώσεις φτάσαμε στο σήμερα, στο να μην θέλουν να δουλέψουν μαζί και να μην ανταλλάσσουν τελειά. Καλωσορίσαμε τη Ζενεβιέβ με ανοιχτές αγκάλες, ένα κορίτσι όνειρο που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, που δουλεύουμε και μαζί πλάι-πλάι 10 χρόνια περίπου. Με τη Ζενεβιέβ αγαπάμε, τσεκωνόμαστε συνέχεια. Με την κυρία Καγιά μιλήσατε, τις ευχές σας τις έστειλε. Όχι, δεν μιλήσαμε. Η κυρία Ζενεβιέβ σας πήρε για χρόνια πολλά, για τη γιορτή σας. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Ούτε εσείς την πήρατε για αλλαγή χρονιάς. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Το μηδέν. Εγώ με τη Βίκη έχουμε μια προσωπική σχέση πολλών ετών. Οκ. Okay. Δεν θα το λύσω με εσάς.
όντως έχουμε χαθεί, όντως οι ζωές μας έχουν πάρει μια απόσταση, αλλά μίλησα, την πήρα τη δίκη, εννοείται, όταν είδα ότι ξαναναφέρθηκε σε αυτό το πράγμα, δεν θέλω με τίποτα να έχει συμβεί κάτι, γιατί δεν έχει συμβεί κάτι μεταξύ μας. Με έχει κάνει, ναι. Το περίμενε. Ενόχλησε. Αυτό πώς το είδε. Πώς το έχω καταλάβει. Όταν μου το είπανε, δεν το είχα καταλάβει. Την γιατί... μετά να τη βρεις και δεν την έβρισκες. Ξαφνικά δεν εμφανίζεται στο κινητό μου. Παιδιά, δεν είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Τι είναι αστείο. Έχεις καταλάβει ότι έγινε κάτι, ότι κάτι την πείραξε. Παιδιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Το αμφόλο στη Ζενεβία από εσάς προς εκείνους. Ωραία. Γράφτηκε, συζητήθηκε. Χαίρομαι που συζητήθηκε από τους άλλους, γιατί από μένα δεν θα συζητηθεί. Υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα σε αυτό το πλανήτη από το ποιος έκανε follow και unfollow. Για όνομα του Θεού, δεν έγινε και κάτι. Τα είχαμε και τα χαλάσαμε. Σου λέω, ναι, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μα παιδιά, ήμασταν πρώην συνεργάτες, είμαστε μια χαρά. Άμα τη δω, θα μιλήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά δεν τρέχει τίποτα. Με τη Γενεβία είμαστε συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και αρκετό καιρό δεν είμαστε κοντά πια. Οπότε δεν θα μου λείψει από αυτή την άποψη. Αλλά σίγουρα θέλω να πάει καλά και θέλω να είναι ευτυχισμένη. Τι εννοείς δεν είσαστε κοντά πια? Δεν μιλάμε πολύ καιρό τώρα. Αλλά δεν θα μου λείψει από αυτή την άποψη το day to day, γιατί ήδη έχουμε απομακρυνθεί. Αυτή η συνεργασία, φιλία. Τι έγινε και έληξε έτσι άδοξα? Δεν μιλάμε, δεν συνεργαζόμαστε. Είναι μια συνεργασία που έληξε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απαντάω μετά από τόσα χρόνια για το ίδιο θέμα. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρη. Εντάξει, it's okay, συμβαίνουν αυτά. Εσείς στεναχωρηθήκατε όταν ακούσατε τη Ζενεβιέβ να λέει ότι... Ήμουνα υπάλληλος της Βίκης. Και όχι φίλη. Όχι φίλη. Εγώ χάρηκα όταν άκουσα αυτές τις δηλώσεις, γιατί επιτέλους αποκαλύπτει πώς πραγματικά αισθάνεται για μένα και τότε και τώρα. Διαδήλωσε ότι χάρηκε πολύ για αυτό που δήλωσες, γιατί κατάλαβε ότι αισθάνεσαι για εκείνη. Ωραία, άμα χάρηκε και αυτή, χάρηκα και εγώ, χαρήκαμε όλοι μαζί να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Μπράβο, τέλεια. Μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω ότι και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η τελευταία δήλωση της Ζενεβιέβ που έκανε και την κακιά να πατήσει με αυτόν τον τρόπο, ναι. Ότι ήταν παλιά υπάλληλος. Βέβαια δεν ξέρουμε αν ήταν, εννοούσε για τα παλιά, πώς ξεκίνησε, γιατί δεν είχαμε δει όλη τη δήλωση. Βρε, τι λες τώρα. Παλιά ήταν υπάλληλος. Έναν άνθρωπο που έχεις δουλέψει μαζί και εσύ αισθάνεσαι ότι έχεις μια φιλία, είναι σαν να βγαίνει ο άλλος και λες όχι, είμαστε μόνο συνεργάτες. Ναι, αλλά αν λέει ότι ήμασταν υπάλληλοι παλιά, ήταν. Ήταν παλιά το 1820. Πριν δουλέψουν μαζί στην τηλεόραση. Ήταν υπάλληλό τη, όντω. Ναι, όλοι νομίζω συμπεράναμε ότι όταν ήταν μαζί σε αυτό το πρακτορείο, είχαν μια πιο φιλική σχέση, ότι έτσι το νιώθε η Καγιά. Ήταν και ότι δεν ένιωθε έτσι. Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά επειδή δεν έχω δει όλη τη δήλωση, δεν ξέρω. Μπορεί να. Αυτό δεν ξέρω που κατέληξε. Ήταν υπάλληλο ω project manager στη σχολή που είχε ειδή και για μοντέλα. Και την πρότεινε μετά στο GMPM. Και έγινε όλο αυτό. Έχοντα μια καλή συνεργασία με τη Ζενεβιέβ, την πρότεινε όπω έχει κάνει και μάλλον στο GMPM. Και αισθάνεται ότι την ευεργέτησε πιθανόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Πολύ το κουράσαμε γι' αυτό. Έλα, Οδυσσέα, θες να πεις κάτι, αγάπη μου. Λέω για μένα, αν αυτές οι τρεις γυναίκες, η Λιάννα Καγιά και η Ζενεβιέβ, είναι έξυπνες, που είναι πολύ έξυπνες, καλό να αφήσουν τους εγωισμούς στην πάντα και τα μπλοκ, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να πάνε να κάνουν επιτυχία. Για καμία μπάντα. Έχει δείξει ιστορία ότι μεμονωμένα δεν τζουλάει και πολύ το έργο, κορίτσια. Καλά, μην το λες αυτό. Δεν είναι. Σε άλλο το GNTM μπορεί και να επανέλθει το GNTM στις οθόνες μας και όντως δεν ξέρεις, κάθε εποχή έχει τα δικά του, κάθε εκπομπή έχει τα φεγγάρια της, τα αστέρια της. Απλά δεν είναι ωραίο και το GNTM, για να το κλείσουμε έτσι, να σέρνει αυτό το πράγμα ότι οι έρηδες είναι οι δύο από τις τρεις ή μία από τις τρεις, θα συζητιέται, που μπορεί και το κανάλι να το θέλει, για τους λάθος λόγους. Και πάλι το πρόγραμμα... Και βγάζει, λέει, άλλους τελείως, εντελώς διαφορετικούς. Ναι. Μακάρι. Τα σενάρια είναι δύο έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Ή θα πάνε σε ένα reunion στην περίπτωση που μπορέσουν να φέρουν κοντά και την Καγιά με την Ηλιάνα και τη Ζενεβιέβ, που σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ενδεχομένως το σχήμα που είχαμε στον πρώτο κύκλο. Η ολική ανανέωση. Ή σε ανανέωση με τις δύο όμως κοπέλες που είναι τώρα. Ας σκεφτούν και ένα καινούργιο άνθρωπο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, αίμα! Δεν ξέρω, εμείς κρίνουμε τη μόδα.